Η τρελή είδηση της ημέρας στον Focus. Θα σας στείλω στην εξοχή. Για λέγε ρε Παπασταύρο. Λοιπόν, θα σας στείλω εξοχή να περνάτε ωραία. Πάλι. Καλά κάνετε και βογκάτε όμως, γιατί δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, αν θέλετε να επενδύσετε, θα σας στείλω Ελβετία. Σας αρέσει η Ελβετία, πώς το λέει? Δεν έχω πάει. Έτσι όπως έχεις ακούσει. Έχω πάει Ζυρίχη, αλλά έτσι τζά και έφυγα. Τι τζά, είδες τη Ζυρίχη και πέρασες με αεροπλάνο? Κατάλαβα. Ναι. Και μέχρι μόντε αεροδρόμιο είδες. Όχι, μας έκανε ένα tour, γιατί ήταν πολλές οι ώρες. Έπρεπε να περιμένω 4 ώρες. Α, σ' άρεσε? Όμορφη ήταν. Καλή ήταν, ναι. Δεν δοκίμασε καν καφέ και τέτοια. Εντάξει, ωραίο θα ήταν. Γιώργο μου, έχεις πάει Ελβετία? Ο Γιώργος δεν έχει πάει. Τρία σπάει δικά του εκεί πέρα. Έχει πληρώνει έμφυα αυτός. Έμφυα στην Ελβετία. Λες. Μια φορολογία τσιμπημένη. Λοιπόν, ένα μικρό ελβετικό χωριό σας έχω για σας τους δύο. Με εκείνες τις στολές παραδοσιακές. Δεν έχουν εκεί τέτοια. Δεν είναι. Σκοτία μπερδεύεται. Όχι, έχει στα βουνά. Στην Ελβετία, στα βουνά. Που κάνουν εκείνα. Τζορτζ Παρασκευόπουλος, για γράψε ρε, έχω ελβετό. Πολύ διαφήμιση Λίλα Πάουζερ. Δεν καταλαβαίνω. Θα μας πει τώρα και βγαίνουν και αγιά. Το καλύτερο. Κάνουν εκεί πέρα. Χαλοπούλου. Ορίστε. Λέω, ήσουν εδώ. Πώς. Εδώ, μάλιστα, εδώ. Για πες μας, τι συνέβη. Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη γιατικιά ρο. Βέβαια, μιλάγαμε. Ναι, βέβαια. Μιλάγαμε. Και ξέρετε την Παπαστάβου να τσακώνεται με την Αλεξίου. Δεν ξέρω τι συνέβη. Βρεις ρε αυτά τα ελβετικά. Κάνουν τα τραγούδια εκείνα. Τι είναι αυτά ρε παιδιά, πώς φορά. Τα τραγούδια τους ρε. Με το λαρίκι που κάνουν. Μάντε πάλι. Μάντε πάλι. Μάρτον Θεέ μου. Λοιπόν, εκεί που θα πας και θα τραγουδάς λοιπόν στην Ελβετία. Σταμάτα ρε, δεν θα πνίγω γιατί ρε, σας τραγούδια. Είναι ένα μικρό χωριό. Κοντά στο Βαλέ. Απειλείται με εξαφάνιση και εσείς οι δύο θα πάτε να το σώσετε. Λοιπόν. Ο Βαλές. Δίπλα έχει ένα χωριό στο Βαλέ. Τώρα μη στο πω, δεν θα το θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, απειλείται με εξαφάνιση. Ο πληθυσμός του έχει μόνο 240 κατοίκους. Σώπα, γιατί με ένα περισσότερο. Κάτσε να ακούσουμε λίγο. Αυτό ρε! Γιώργα ρε, μα τόση ώρα μας το λέει ο άνθρωπος ακριβώς ειρήνη. Απόστολε και το τραγουδούσες τόσο ωραία. Είδες. Συγγνώμη. Ναι, επειδή δεν καταλάβαινες τα λόγια εσύ, δεν ξέρεις αλφαβητικά. Εγώ αυτό. Συγγνώμη, ρε Απόστολε. Λοιπόν, όντως το φίλο μου μια συγγνώμη. Όντως, ναι, σε κοροϊδέψαμε. Όντως, είχες δίκιο. Λοιπόν, εκεί κάτοικοι. Έχει δακρύσει πολύ κόσμο. Εκεί κάτοικοι πρόκειται να ψηφίσουν μια πρόταση που προσφέρει σε νέες οικογένειες μετρητά για να εγκατασταθούν. Για να αναζωογονήσουν το χωριό. Ακούστε λοιπόν τι δίνουν. Στους ενήλικες προσφέρουν 25.000 φράγκα στον καθέναν. Ή τι σημαίνει. Σε ευρώ, 21.000 ευρώ. Στους ενήλικες. Στους ενήλικες. Στα παιδιά, αν έχεις και παιδιά, παίρνεις για το κάθε σου παιδάκι 8,5 χιλιάρικα. Συνολικά, μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να πάρει 60.000 ευρώ. Ωραία. Η δική μας κυβέρνηση δίνει 8 χιλιάρικα σε επιχειρήσεις που χάσανε, που είναι λάσπη μέχρι τον ουρανό. Και φορολογούν κάθε παιδί σου. Λοιπόν, υπάρχουν όρια όμως. Και όροι. Υπάρχουν όροι. Ακούστε. Και έτσι θα μας έλεγε τρελή είδηση, χωρίς όρους. Οι υποψήφοι κάτοικοι πρέπει να είναι κάτω των 45. Ναι. Α, μέσα. Εντάξει, εμείς πάμε. Εντάξει. Μας πιάνει. Εμάς μας πιάνει. Κορίδιο όλους. Τα βαλίτσες. Το Ρέπιτς δεν πιάνει έξω. Ναι, δεν το πιάνει. Βαραγιάννη Ρέπιτς. Ναι. Λοιπόν, και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον 10 χρόνια. Επίσης, το ακίνητο. 5 μέχρι τα 45. Καλή ηλικία. Μια χαρά. Γυρίζεις και είσαι όριμος επιχειρηματίας. Τώρα μισό λεπτά. Και το ακίνητο που αγοράζουν ή επισκευάζουν πρέπει να κοστίσει τουλάχιστον 171.000 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτή θα πρέπει να είναι η κύρια κατοικία τους. Το πληρώνεις και τα αγοράζεις δηλαδή, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, η πρότασή τους λέει είναι μια πραγματική επένδυση στο μέλλον, παρά την αρχική δαπάνη που θα έχεις. Δηλαδή θα πάρεις 60 χιλιάρικα άμα πάτε 4, 170 η ανακαίνιση, θα δώσεις 110 μόνο και θα έχεις ένα υπέροχο σπίτι στο Λιβάδι. Ναι. Λιβάδι λέγεται το χωριό. Ορίστε. Δουλειά. Έκανε τη σωστή ερώτηση. Λοιπόν, το χωριό λέγεται Λιβάδι, μήπως? Όχι. Α, γιατί έχουμε και εδώ Λιβάδι, άμα είναι πάμε εδώ. Γιατί όχι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Ωραίο. Δεν έχω πάει στο Λιβάδι, το έχω ακουστά. Κοκορέτσι να δεις. Μη με λες.
Λοιπόν, οι θέσεις εργασίας λυπάμαι, παιδιά, στο χωριό είναι λιγοστές, αλλά λέει, μπορείτε να φτάσετε σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητό σας. Έχει και άλλα χωριουδάκια εκεί να πάτε να δουλέψετε. Ναι. Και λέει ότι η Βέρνη απέχει μόλις 2 ώρες με το τρένο. Οπότε θα παίρνει το τρένο, 2 ώρες θα ξεκινά. Δεν είναι άσχημο. Μένω στη Βέρνη και πηγαίνω για δουλειά στο χωριουδάκι. Ή πρέπει να είμαι μόνιμος κάτοικος στο χωριουδάκι. Θα είσαι στο χωριουδάκι και θα παίρνει το τρένο, 2 ώρες είναι, ώσπου να πιέσει έναν καφέ. Δηλαδή, γιατί θα δουλέψει και θα ξαναγυρίσει. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, έχουμε και άλλο ελβετικό χωριό. Άντε βρε. Λοιπόν, είναι ένα μικροσκοπικό. Αυτό το λέγεται Κορύπο. 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 Α, το λέει και στο τραγούδι. Έχει πληθυσμό. Μόλις 13 κατοίκους. Άλλα ρε, εδώ είμαστε, πάμε. Πάω κι εγώ 14, Γιώργος 15. Θέλουμε άλλους 3 για να κάνουμε ομάδα. Για συνέχεια. Αυτό λοιπόν σχεδιάζει να μετατραπεί σε ένα γιγάντιο ξενοδοχείο. Για να μην εξαφανιστεί από το χάρτη. Οπότε μπορείτε να πάτε και να δουλέψετε. Εδώ ηλικία, τίποτα, εδώ πας. Εδώ πας, τα παπέλια 25. Εδώ δεν σου δίνουν λεφτά. Με την τζάμπα θα πάμε. Θα πάτε, θα εργαστείτε, θα φτιάξετε το ξενοδοχείο ως εργάτες αρχικά και μετά σιγά σιγά θα πάρετε μετοχές, φαντάζομαι, από το ξενοδοχείο και θα γίνετε μεγάλο επιχειρηματίες στην Ελβετία. Πώς την ώρα μας άδειξε σήμερα? Σαν ακούω το Βεγγέλη να τραγουδάει στο μπάνιο όταν δεν έχει ζεστό νερό, λέει. Πώς την ώρα μας άδειξε η Ειρήνη? Ξεπέρασε το φραγμό των 5 λεπτών που μας άδειξε. Ναι. Ρεκόρ! Σου πάει, γίνεται καλύτερο, ε. Θα με πλήξεις σήμερα, δώσε. Και εγώ πάω και με. Σε ελεύθερη μετάφραση. Τελειώνει να κλείσει το ραδιόφωνο και ανοίξει τηλεόραση για να γλιτώσει. Δεν υπάρχει αλλιώ. Δεν παλεύει με τίποτα. Άντε, δώσε μια διαφημισούλα τελευταία. Να γελάσουμε την ησυχία μας.